χρόνια να έχουμε υγεία, πολύ ωραίες έτσι συναυλίες σαν αυτές που κάνουμε, πολύ μουσική, ωραίες δραστηριότητες και κυρίως να είμαστε καλά. Αυτό είναι το βασικό τώρα απ' όλα και να είμαστε όλοι εδώ, όλη τη χρονιά και να συμμετέχουμε σε αυτά τα οποία κάνει. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά και η μαέστρος μας για την πολύ ωραία συναυλία στην οποία συμμετείχατε και συμμετείχαμε και την, νομίζω την απολαύσαμε όλοι. Πραγματικά ήταν, ακούστηκε πάρα πολύ το όνομα του Μουσικού Συλλόγου προς τα έξω και άξιζε, ήταν πολύ ωραία, πολύ δημιουργική, ιδιαίτερη και νομίζω αυτό ήταν που άρεσε στον κόσμο και το μήνυμα γενικότερα που υπάρχει, που ακούστηκε είναι ότι ο Μουσικός Σύλλογος εξελίσσεται και αυτό είναι και τώρα και το καλοκαίρι αυτό ακριβώς ήταν που ακούστηκε, ότι ο Μουσικός Σύλλογος εξελίσσεται, κάνει καινούργια πράγματα, συμμετέχει όλο και περισσότερος κόσμος και αυτό είναι πολύ πολύ σπουδαίο. Έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη χρονιά, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε με το καλό. Ξεκινάμε από τις απόκριες που κάτι θα σκεφτούμε και εμείς και οι φιλαρμονικοί θα κάνουμε πράγματα, θα το σκεφτούμε τι ακριβώς θα κάνουμε, αλλά θα συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο, θα το δούμε. Το πολύ πολύ βασικό είναι ότι θα πούμε Κασιανή φέτος, καλά να είμαστε. Θα την ξεκινήσουμε από τώρα, έχουμε πει με την μαέστρο μας, σιγά σιγά και οι παλιοί να τη θυμηθούν και οι καινούργοι να τη μάθουν. Να έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και να μας αξιώσει εδώ να την πούμε φέτος. Μετά έχουμε το φέτος πρώτο Θεός πάλι να κάνουμε χοροδιακό φεστιβάλ. Βέβαια, κάναμε πολύ ωραίες παραστάσεις καλοκαιρινές, πάλι με συμμετοχή άλλων χοροδιών, αλλά είναι πολύ διαφορετικά να συνεχίσουμε αυτό το θεσμό που κάποιοι το ξεκινήσαμε με πολύ 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 αγάπη και πρέπει να συνεχιστεί. Θα δούμε. Μπορεί να πάμε και μια εκδρομή. Θα σε ενδιαφέρει. Τώρα ξέρετε τι θα σε ενδιαφέρει. Έτσι που. Για μια εκδρομή όχι, για δύο κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Αυτό το οργανώνουμε λιγάκι, πάντως το προγραμματίζουμε. Με το καλό μέσα Φεβρουάριο θα είναι, αρχές Μαρτίου θα είναι, θα το δούμε. Και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι εδώ θα είμαστε κάθε Παρασκευή. Θα κάνουμε έτσι με πολύ γέφυρα και ενθουσιασμό τις πρόβες μας. Και καλή χρονιά να έχουμε και να είμαστε όλοι καλά. Και τον χρόνο λοιπόν, το τυπικό που είναι του συλλόγου που δεν έχει φλουρί. Σας το λέω αυτό να δείτε δηλαδή τι είμαστε. Φλουρί το έχουμε βάλει σε εσάς. Λοιπόν, καλή χρονιά, με υγεία και όλα τα καλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινώ. Έχει το φλουρί αυτό. Να το. Καταλαβαίνετε. Σας συγχαρώ και εγώ για τη συναυλία μας την Χριστουγεννιάτικη. Κάναμε κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν. Δηλαδή δεν βασιστήκαμε σε τίποτε προϋπάρχον. Βασίστηκε σε ένα κείμενο το οποίο είχε πολύτιμα ιστορικά στοιχεία κυρίως για το νησί μας. Όλη την ιδέα που είχα εγώ δεν φανταζόμουν ότι στο τέλος θα την αναδεικνύατε τόσο πολύ. Η συνεργασία σας με την ορχήστρα ήταν άψογη, η οποία το συζητάμε και πιστεύω να γίνει μια ορχήστρα η οποία να είναι μια εστουδιαντίνα η οποία να υπάρχει στο σύλλογο και να συνοδεύει τη χοροδία στις συναυλίες τις οποίες χρειάζεται. Και πέρα από αυτό, να συνεχίσω να σας πω για την καλοκαιρινή σκέψη, η οποία εκτός από τις γνωστές εκδηλώσεις μας, έχουμε να σας προτείνουμε και κάτι νέο. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο ο Βασίλης Οκοκώτης, το οποίο λέγεται «Από ξένο τόπο» και έχει να κάνει με τη ζωή των προσφύγων στους συνοικισμούς της Αθήνας. Έχει πολλά αληθινά στοιχεία, διότι ο Βασίλης έμενε στην Καλυθέα και αυτά που έχει γράψει προέρχονται από πραγματικά του βιώματα. Το σκηνικό έχει ως εξής, οι ηθοποιοί μπροστά τους ρόλους τους, είμαστε σε έναν συνοικισμό, απλό, λιτό της καθημερινότητας και πίσω είναι μια ταβέρνα, έχουμε απλωμένα τα τραπέζια, κάθεστε εσείς, φοράτε αντίστοιχα ρούχα της εποχής και όχι της χοροδίας, είστε μέλη του θεατρικού και τραγουδάτε όποτε χρειάζεται. Οπότε έχουμε και αυτό στα υπόψη και σιγά σιγά θα ετοιμάζουμε και τα κομμάτια μας. Στο έργο θα παίζει η γνωστή ορχήστρα η οποία έπαιξε και στην Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την προσθήκη άλλων 7 ατόμων, οπότε θα είναι πάρα πολύ πλούσιο το αποτέλεσμα και
ακόμα περισσότερο. Αυτά, καλή χρονιά εύχομαι και εγώ. Σίγουρα δεν έχει νόημα. Όχι, δεν.